Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ποιος είναι στην πραγματικότητα ο λεγόμενος Φερμάν, από τη σειρά ο γιατρός που έχει ταράξει τον γυναικείο πληθυσμό? Ο Φερμάν από τη γνωστή μας σειρά ο γιατρός, είναι 35 χρονών ελεύθερος και ωραίος, και το όνομα του είναι, ο Νουρτούνα. Συχνά πυκνά ακούς από τις περισσότερες γυναίκες που παρακολουθούν τηλεόραση, τις φράσεις «Τον είδατε τον γιατρό στη σειρά του Sky», «Τι κούκλος είναι αυτός ο γιατρός», «Τι μάτια έχει αυτός ο Φερμάν», και μιλώντας αντικειμενικά, είναι ένας πολύ όμορφος και εντυπωσιακός άντρας, με ύψος σχεδόν τα 2 μέτρα. Ο Νουρτούνα γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου του 1985 στα Δαρδανέλια. Ο πατέρας του ήταν καθηγητής μαθηματικών, ενώ η μητέρα του που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, ήταν μετανάστρια, εργαζόταν σε κτήματο μεσητικό γραφείο, και οι δύο τους είναι μαζί από το σχολείο και μετράνε ήδη 40 χρόνια γάμου. Μεγάλωσα σε μια πολύ όμορφη οικογένεια, δεν άκουσα ποτέ τους γονείς μου να φωνάζουν. Ακόμα και σήμερα στα 60 τους, συνεχίζουν να χορεύουν βαλς κάθε βράδυ, μου στέλνουν βιντεάκια τους να τους δω, έχει πει για την οικογένειά τους σε συνέντευξη. Ο Νουρ σαν παιδί ήταν πολύ ανήσυχος, ατακτός, έμπλεκε σε καυγάδες, είχε σπάσει κατά λάθος την τζαμαρή ενός γείτονα, ενώ φοβόταν πάντα ότι θα τον έδιωχναν από το σχολείο, επειδή όμως ήταν άριστος μαθητής, κανείς δεν του φώναζε. Παρά το γεγονός ότι στα σχολικά του χρόνια ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, και συγκεκριμένα με το μπάσκετ και το βόλεϊ, η υποκριτική ήταν εκείνο που τον κέρδισε, όταν άρχισε να συμμετέχει σε σχολικές θεατρικές εκδηλώσεις. Όταν μπήκε στο Πανεπιστήμιο της Σμύρνης για να σπουδάσει οικονομικά, και μάλιστα αποφύτησε με άριστα, εργαζόταν για 4 χρόνια ως μοντέλο για να βγάζει το χαρτζιλίκι του. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και ξεκίνησε τα μαθήματα υποκριτικής. Η τηλεοπτική του καριέρα άρχισε το 2011, όταν έπαιξε στη σειρά «Η ζωή συνεχίζεται», και εκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε 6 τηλεοπτικές σειρές και 2 κινηματογραφικές ταινίες. Είχε αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξή του για τον έρωτα, «Εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά σου και το νιώθεις. Είναι ένα μαγικό συνέστημα που σε απαλλάσσει από δισταγμούς και άγχη. Για εκείνον όταν ερωτεύεται δεν έχουν σημασία το ύψος και η εξωτερική εμφάνιση, αλλά όπως εξήγησε, όταν δύο καρδιές γίνονται μία, δεν έχουν σημασία τα υπόλοιπα», και έχει τονίσει, «Δεν έχω σχέση, αν είχα, οι δημοσιογράφοι θα την είχαν ξετρυπώσει. Όταν τελειώνω νωρίς το γύρισμα δεν βγαίνω με φίλους, γυρίζω στο σπίτι και προετοιμάζομαι για την επόμενη μέρα, ξυπνάω στις 5:30 το πρωί, διαλογίζομαι, και βάζω δυνατά μουσική. Ήθελα πάντα να παίξω έναν γιατρό, με ένα πολυεπίπεδο χαρακτήρα όπως είναι ο Φέρμαν, έχοντας δίπλα μου τους ανάλογους συνεργάτες, και φυσικά το σωστό σενάριο. Απολαμβάνω το ρόλο μου, και αυτό που κάνει ξεχωριστό το ρόλο του Δόκτωρ Φέρμαν, είναι ότι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας είναι γιατρός, και δάσκαλος παράλληλα. Αυτό το συναίσθημα που νιώθω για τον ήρωα που υποδίωμαι, δεν ξέρω αν είναι θαυμασμός, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι μου αρέσει πολύ, να ζωντανεύω το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Η σειρά στην οποία πρωταγωνιστείται τον ρωτούν σε συνέντευξη που έχει δώσει, ασχολείται με ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα όπως είναι αυτό του αυτισμού. Όταν διαβάσατε στην αρχή το σενάριο, φοβηθήκατε ότι μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις όταν βγει η σειρά στον αέρα? Δεν θα είχε τόσο ενδιαφέρον η σειρά, αναφέρει, αν εστιάζαμε μόνο στα θετικά σημεία του αγώνα του Αλή με τον αυτισμό. Προσπαθούμε να δείξουμε και τις διαταραχές ενός αυτιστικού ατόμου, υπενθυμίζοντας παράλληλα στο κοινό, ότι όλοι μας είμαστε ίσιους άτομα. Ο ρόλος μου είναι να προκαλώ τον Αλή, και μέσα από αυτή τη σύγκρουση, η ιστορία μας γίνεται πιο ωραία και πιο ενδιαφέρουσα. Ο θεατής θέλω να πιστεύω πως μέσα από τη σειρά αυτή, έχει αγαπήσει τα αυτιστικά άτομα. Ο Αλή δηλαδή, είναι κάτι περισσότερο από συνάδελφος για μένα. Εκτός από πολύ καλός συνεργάτης στη σειρά, έχει γίνει για μένα και ένας σπουδαίος φίλος στον οποίο μπορώ να βασίζομαι. Κάνουμε παρέα και εκτός δουλειάς και γελάμε πολύ όταν είμαστε μαζί. Ο κόσμος σας αναγνωρίζει στο δρόμο, τι σας λένε? Αυτό που συνήθως μου λένε, είναι να είμαι ο Φέρμαν, πιο ευγενικός με τον Αλή, και στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν αντιληφθεί, πόσο νοιάζομαι πραγματικά για τον Αλή. Ποια είναι η σχέση σας με τους θαυμαστές? Έχετε να μας διηγηθείτε ένα περιστατικό που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση?
Πάντα είχα μια ξεχωριστή σχέση με τους θαυμαστές μου, τους αγαπώ και τους σέβομαι. Μόνο καλά έχω να θυμάμαι από τις αντιδράσεις τους μέχρι σήμερα. Υπάρχουν και κάποιοι, οι οποίοι με συγκινούν ιδιαίτερα με την αγάπη τους προς το πρόσωπο μου. Δεν θα ξεχάσω μια κοπέλα, που ήρθε μαζί με το πατέρα της στα γυρίσματα να με δει, και έτρεμε από συγκίνηση. Θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η στιγμή, μιας και ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας? Πρώτα απ' όλα, εύχομαι οι παλιές καλές μέρες να επιστρέψουν όσο το δυνατόν συντομότερο στη ζωή μας, καθώς η πανδημία ήταν δύσκολη για όλους μας. Όσο για τα σχέδια μου, αποφεύγω να τα αποκαλύπτω, μιας και η ζωή έχει δείξει ότι όλα μπορεί να αλλάξουν μέσα σε 5 λεπτά. Ο τηλεοπτικός Φερμάν είναι λάτρης του Instagram και δημοσιεύει πολλές φωτογραφίες από την καθημερινότητά του. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.